Κύριε Σπύρο Πνευματικέ, βουλευτά Βίας με τη Νέα Δημοκρατία, καλημέρα σας, καλή χρονιά, κάθε καλό εύχομαι. Καλημέρα κύριε Πόρτοσάλτε, καλή χρονιά στους ακροατές, εύχομαι υγεία, τύχη και κάθε καλό σε καθέναν ξεχωριστά. Μάλιστα. Οι ερωτήσεις είναι δύο. Πρώταν, πρέπει να ξαναφτιαχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας 1, Β. Έχασε την ευκαιρία η κυβέρνηση ως τώρα να δουλέψει για την, και να φέρει σοβαρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το δεύτερο. Παρακαλώ, πάμε. Απαντάτε όπως θέλετε. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κινητικότητα από μέρος της κεντρικής κυβέρνησης και δείχνει, υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για να γίνει κάποια αναβάθμιση ή κάποια τροποποίηση του ΕΣΥ με τον τίτλο Νέο ΕΣΥ. Και νομίζω ότι αυτό είναι προς την πολύ σωστή κατεύθυνση. Ίσως ο χρόνος πέρασε λίγο και τώρα είμαστε στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης, που μας δίνει ένα σχετικά περιορισμένο πολιτικό χρόνο για να μπορέσουμε ίσως να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον η βούληση αυτή τη στιγμή είναι εμφανής ότι υπάρχει και αυτό δίνει έτσι πολύ θετικά ερεθίσματα στους υπόλοιπους, σε όλο τον κόσμο, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ναι. Πόσο καιρό θα χρειαζόμασταν για να φτιάξουμε μια σοβαρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έτσι ώστε ο κόσμος να μην τρέχει στο νοσοκομείο για το πρώτο βήμα και μέσω ενός οικογενειακού γιατρού, τον οποίον και χθες παρουσίασα, τον κύριο Μαριόλη, να μπει στην διαδικασία να αναζητήσει την θεραπεία του προτού πάει πρώτα απ' όλα στο νοσοκομείο? Πώς θα αντιστρέψουμε την πορεία, δηλαδή? Γίνεται εύκολο αυτό, κύριε Πνευματικέ? Δεν πρέπει να το κοιτάμε αυτό ξεχωριστά από όλο το υπόλοιπο σύστημα. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη ανήκει στο σύστημα υγείας. Πρέπει όλο αυτό να αναβαθμιστεί και να υπάρχει μια επαναρρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε να λειτουργήσει συνολικά. Άρα λοιπόν η πρωτοβάθμια υγεία είναι ένας ο βασικότερος πυλώνας για να φτιαχτεί ένα σύστημα υγείας, γιατί αυτό θα στηρίξει το γενικό πληθυσμό. Δηλαδή ο απλός πολίτης δεν θα πρέπει να καταφεύγει στα δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια νοσοκομεία για ένα απλό πρόβλημα. Μάλιστα. Θα πρέπει να έχει τον οικογενειακό του γιατρό να κατευθύνεται και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Έχουμε σήμερα οικογενειακούς γιατρούς, υπάρχει δηλαδή η ειδικότητα των οικογενειακών γιατρών? Έχει υποδομή, έχει υλικό? Υπάρχει ειδικότητα που περιγράφεται ως γενική γιατρή. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός, αλλά είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολλά χρόνια και γενικά δεν βλέπουμε όμως να πραγματοποιείται απόλυτα στην πράξη. Δηλαδή υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Μαριόλης στην Αρεόπολη, που έχει δημιουργήσει ένα κέντρο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο με δικές του πρωτοβουλίες και λιγότερο με την αρρωγή ενός συστηματικού κράτους. Αλλά και πάλι επανέρχομαι ότι η πρωτοβάθμια υγεία δεν μπορεί να την κοιτάξει κανένας ξεχωριστά από όλο το υπόλοιπο. Δεν είναι σύμφωνοι. Άρα πάμε σε μια αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρέπει να γίνει αυτό ή είναι παλαβομάρες δικές μου αυτές που σας βάζω και σας ρωτάω τώρα, κύριε Πνευματικέ? Όχι κύριε Πρωτοσάλτε, δεν είναι παλαβομάρες. Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο και ίσως και είμαστε και πάρα πολύ καθυστερημένοι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί τα έχουμε πει και σε διάφορες άλλες δηλώσεις, αλλά το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή μετράει περίπου 40 χρόνια λειτουργίας. Άρα οπωσδήποτε χρειάζεται κάποια αναθεώρηση. Χρειάζεται να διορθωθούν μερικά δεδομένα και τα οποία πρέπει να γίνουν με μία σειρά. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Εγώ έχω διάφορες απόψεις, τις έχουμε ξανασυζητήσει. Πρέπει να γίνουν διάφορα βήματα για να μπορέσει ο κόσμος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε τι δεν λειτουργεί, τι λειτουργεί καλά, τι θα πρέπει να κρατήσουμε, τι θα πρέπει να τροποποιήσουμε. Θα ξεβολευτείτε πολύ, κύριε Πνευματικέ, το σύστημα θα ξεβολευτεί πολύ. Εσείς οι πανεπιστημιακοί, οι άλλοι οι απλοί γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διοικητικοί, αν γίνουν αλλαγές, θα ξεβολευτείτε σε μεγάλο βαθμό? Γιατί να ξεβολευτούμε? Νομίζω ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι επωφελία και πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο βασικός μας στόχος? Ο βασικός μας στόχος είναι να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του πληθυσμού και του ασθενούς. Και κατά συνέπεια, όταν όλο αυτό γίνεται με ένα πολύ οργανωμένο μηχανισμό, προφανώς δεν θα ξεβολευτούμε. Θα είναι πολύ καλύτερα για μας.
Θα πρέπει λοιπόν να θα αντέξετε την πίεση, εσείς οι βουλευτές της συμπολιτεύσεως, θα αντέξετε την πίεση, επειδή έχει ανοίξει και μια κουβέντα με αναφορικός με τον συνδικαλισμό. Γιατί μου λένε, ας πούμε, μου λέει κάποιος φίλος από το ακροατήριο, μου λέει, όταν λέει εννοώ τους έχει αγκαλιάσει ο Μητσοτάκης, εννοώ ότι συνδιοικούν. Εγώ δεν νομίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχει την διάθεση να συνδιοικεί με την ΟΛΜΕ. Η ΟΛΜΕ χώνεται να συνδιοικήσει. Εσείς οι βουλευτές τώρα, πάμε στο δικό σας σκέλος, οι γιατροί, έχετε τη δύναμη να αντιμετωπίσετε τον συνδικαλιστή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνάδελφό σας πρωτίστως, εννοώ γιατρό, ή και νοσηλευτή ή νοσηλεύτρια, να φέρετε ένα δύσκολο νομοσχέδιο, θα το καταφέρετε? Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει τις απόψεις του. Άμα τις πιστεύει βαθιά τις απόψεις αυτές, νομίζω θα υπερασπιστεί σε όλο το επίπεδο. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ποιο είναι το σωστό στο μυαλό μου. Άρα λοιπόν θα το υπερασπιστώ με οποιοδήποτε κόστος. Είναι δυνατόν να σχεδιάζουμε το μέλλον μιας χώρας, το μέλλον ενός συστήματος υγείας μιας χώρας με την αγωνία, αν θα υποστούμε κάποιο κόστος? Το σωστό είναι ένα, δεν μπορούμε να βάλουμε νερό στο κρασί. Είναι έτοιμοι οι συνάδελφοί σας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αντιμετωπίσουν μια άλλη κατάσταση την επαύριο? Μα νομίζω ότι η κατάσταση αυτή θα είναι υποφελία όλων και νομίζω ότι οτιδήποτε καινούριο δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερο. Οτιδήποτε καινούριο μπορεί να φέρει και ένα πλαίσιο βελτίωσης και των συνθηκών ζωής τους και των απολαγών και της καθημερινότητάς τους. Τα οποία αυτό θα είναι και ο τελικός στόχος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μπουν όλα σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα είναι ένα πλαίσιο κανονικότητας. Όλα θα είναι δομημένα, θα είναι κανονικά και θεσμικά τοποθετημένα και όχι ένα αλαλούμ, ας πούμε, τα πράγματα να τυχαίνουν κατά τύχη και κατά σύμπτωση. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένα βήματα που πρέπει να γίνουν και τα έχουμε ξαναπεί. Η επόμενη μας συνάντηση, θα τα επαναλάβουμε εδώ. Ναι. Δεν είμαστε της μιας φοράς μόνο. Έχετε εμφανιστεί τουλάχιστον 4-5 φορές. Έχουμε κάνει εκπομπές μαζί, κύριε Πραγματικέ. Την επόμενη φορά θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Την επόμενη φορά θα σας παρακαλέσω με γραπτές τις 4-5 οι προτάσεις που έχετε. Παρακαλώ να διαβαστούν αυτές οι προτάσεις. Σύμφωνοι, έτσι θα γίνει η επόμενη μας συνάντηση. Και εδώ τώρα μπροστά μου, άμα θέλετε, με χαρά να σας τα πω. Να κάνω ένα διαλυματάκι. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στον κύριο Σπύρο Πνευματικό. Οι προτάσεις λοιπόν, κύριε Πνευματικό, ορίστε. Ναι, κύριε Πορτοσάλτε, λοιπόν, με μία σειρά κατά προτεραιότητα, ας πούμε. Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει να φτιαχτεί ένας κανονικός υγειονομικός χάρτης της χώρας. Δηλαδή να αποφασίσουμε κατά περιοχή και κατά πληθυσμό ποιες είναι οι ανάγκες για νοσοκομιακή κάθετη, κάλυψη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια νοσοκομεία, ανάγκες για πρωτοβάθμια περίθαλψη κατά περιοχή. Έτσι. Και αυτό το πράγμα θα δώσει μια ποιότητα στις διάφορες περιοχές της χώρας μας. Μετά χρειάζεται ένα σύγχρονο ΕΚΑΒ μαζί, το οποίο να έχει ορατή με ορατή την ανάγκη να μπορέσουν να γίνονται και γρήγορες αεροδιακομιδές και σε περιπτώσεις και centers of excellence, δηλαδή σε νοσοκομεία τα οποία είναι εξειδικευμένα για αντιμετώπιση ορισμένων νοσημάτων. Το δεύτερο και πολύ βασικό είναι το αυτοδιοίκητο των νοσοκομείων. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό, αυτό είναι το δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημα ή θέση. Το νοσοκομείο θα πρέπει να είναι ένας ανεξάρτητος οικονομικός οργανισμός. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να έχει έσοδα-έξοδα, θα πληρώνεται για τις πράξεις που δημιουργεί, θα έχει το δικό του οικονομικό, θα μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματά του και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να προσλαμβάνει και από μόνο του τους ασθενείς, τους γιατρούς που χρειάζεται και το νοσηλευτικό προσωπικό, δίνοντας κίνητρα στο προσωπικό. Το επόμενο κομμάτι, και έρχομαι στα λόγια που είχε πει ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση στη Βουλή, ότι το πρόβλημα στις μέσες δεν είναι η έλλειψη μηχανημάτων, αλλά είναι η έλλειψη προσωπικού. Εδώ θα πρέπει να δούμε γιατί δεν υπάρχει αυτό το προσωπικό. Άρα, ποιος είναι ο λόγος που δεν έχουμε προσωπικό? Είναι ότι δεν έχουμε κίνητρα. Ωραία. Ο κόσμος είτε δεν πληρώνονται αρκετά, είτε δεν εξασφαλίζεται η θέση του. Παραδείγματος χάρη για τους γιατρούς, αντί να γίνονται οι προσλήψεις που θα έπρεπε να γίνονται σε μεγάλους ρυθμούς, αυτή τη στιγμή καταφέρνουμε να τους έχουμε με ένα καθεστώς, ας πούμε, εξάρτησης, με τον όρο του επικουρικού γιατρού, ο οποίος είναι συμβάσεις ενός έτους. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που σπουδάζει από τα 18 του χρόνια, έχει φτάσει 35 χρόνων και πρέπει να περιμένει κάθε χρόνο αν θα του ανανεωθεί η σύμβαση για να δουλέψει στο δημόσιο νοσοκομείο. Συνεχίζουμε 9:30, μπορείτε σε 9:30, κύριε Πνευματικέ.
να μπορέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και θα απαντήσετε έτσι στην παρατήρηση του Νίκου που λέει: οι γενικότητες μας, λέει ο καλός βουλευτής Ευβοίας, συγκεκριμένες κοστολογημένες προτάσεις έχουν διατυπωθεί, αγαπητέ Νίκο. Θα τις ξαναπεί άλλη μια φορά ο κ. Πνευματικός για το πώς μια κρατική μονάδα μπορεί να πάρει μέσα και ιδιωτικά. Τα έχει πει, δεν τα λέω εγώ για εκείνον δηλαδή. 9:30 το πρωί συνέχεια, κύριε Πνευματική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια.